σε συναγερμό του Υπουργείου Εμπορίου μετά την απόφαση του Βρετανικού Δικαστηρίου για κατοχύρωση του εμπορικού σήματος του χαλουμιού στην ιδιωτική εταιρεία John & Paschalis Limited. Ο Γιώργος Λακοτρύπης διέταξε εσωτερική έρευνα ούτως ώστε να διαπιστωθεί πού υπήρξε αμέλεια και ολιγορία. Δημοσιεύματα θέλουν να σημειώθηκε καθυστέρηση στην αλληλογραφία, με αποτέλεσμα σημαντικά έγγραφα να μην έφτασαν έγκαιρα στο Υπουργείο Εμπορίου, το οποίο ακολούθως δεν υπέβαλε έγκαιρα αυτά που ζητούσε το Βρετανικό Δικαστήριο. Ήδη ο Υπουργός Ενέργειας έχει ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο ότι έχει διατάξει εσωτερική έρευνα για το τι ακριβώς έχει γίνει και οπωσδήποτε, μόλις υπάρχουν νεότερα, θα σας ενημερώσουμε. Γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες. Εφαρμόστηκαν όλες οι νομισμένες διαδικασίες για διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και θα διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα το πόρισμα της έρευνας αυτής για τα περαιτέρω. Η Νέλη Κουλία ξεκαθάρισε πως η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κατοχυρωμένο το κοινοτικό σήμα, με το οποίο θα συνεχίσει να κινείται εναντίον των παραβατών. Πρόσθεσε πως αυτή τη στιγμή άλλες 79 υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ 64 έχουν ολοκληρωθεί. Σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία και τους νομικούς μας συμβούλους του Ηνωμένου Βασίλειου, μελετούνται διάφορες επιλογές, μεταξύ των οποίων είναι και η καταχώρηση έφεσης. Τέλος, η διευθύντρια του Υπουργείου έκανε λόγο για μαζική επίθεση από επιχειρηματικούς κύκλους εντός και εκτός Κύπρου κατά του φακέλου του χαλουμιού.